πάμε στην άλλη άκρη, κυρίες και κύριοι, της τηλεφωνικής μας γραμμής, την Ελένη Γούλα. Ένα από τα χρυσά κορίτσια της εθνικής μας ομάδας πόλο, που μας έκανε τόσο περήφανους, τι να πούμε, κατέκτησαν το παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σαγκάη. Καλή σου μέρα από τη Θεσσαλονίκη και από το Δημοτικό Ραδιόφωνο, Ελένη. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Χαίρομαι που πανηγυρίζετε κι εσείς. Βεβαίως και πανηγυρίζουμε. Είναι στιγμές ιδιαίτερες, απίστευτες. Ένα άλλο άθλημα, ξεφεύγουμε λίγο από ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Τα λέμε εδώ και πολύ καιρό στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Υπάρχουν και άλλα αθλήματα. Θα έπρεπε να δοθεί βαρύτητα, θα έπρεπε ο κόσμος και να έχουν αυτά τα αθλήματα μεγαλύτερη προβολή αλλά και υποστήριξη από την πολιτεία. Μας φέρετε ένα χρυσό και όχι μόνο, μας κάνετε πολύ περήφανους. Έτσι είναι, έτσι, έτσι. Φαντάζομαι ότι είσαι ακόμη έτσι σε μια κατάσταση έξαρση, ενθουσιασμού. Είμαι σε κατάσταση πανηγυρισμών ακόμη. Δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει. Νομίζω ότι οι πανηγυρισμοί συνεχίζονται. Δέχομαι τηλέφωνα και συγχαρητήρια από όλη την Ελλάδα. Πραγματικά είναι συγκινητικό. Και δεν μπορώ να σταματήσω να πανηγυρίζω κι εγώ. Θα περάσει καιρός μέχρι να προσγειωθείτε έτσι στην πραγματικότητα και να επικεντρωθείτε στον επόμενο στόχο σας μεγάλο. Ποιος είναι? Της εθνικής ο μεγάλος στόχος είναι η Ολυμπιάδα που είναι του χρόνου. Έχουμε μπροστά μας το προολυμπιακό τουρνουά, το οποίο θα μας δώσει και το εισιτήριο για την Ολυμπιάδα. Πόσο έτοιμες αισθάνεστε? Νομίζω ότι η ομάδα έχει πάρει φτερά με αυτή την κατάκτηση, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να καθαρίσουμε το μυαλό μας και να προσγειωθούμε, γιατί ουσιαστικά τα πράγματα για την Ολυμπιάδα ξεκινάνε πάλι από το μηδέν. Παρ' όλα αυτά έδειξε ότι αυτή η ομάδα έχει πολλές δυνατότητες και νομίζω ότι έδωσε και περισσότερο κύρος και σεβασμό από τις άλλες ομάδες. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με τον αθλητισμό στον Ηρακλής, έτσι δεν είναι? Αθλητισμό κάνω από 3 χρονών. Τώρα πόλο κάνω από 13 χρονών. Θέλω τώρα να μου πεις οι γονείς σου τι έχουν πει, οι φίλοι σου τι έχουν πει για αυτήν την επιτυχία? Οι γονείς μου έχουν τρελαθεί πραγματικά. Είναι πάρα πολύ συγκινημένοι. Συνέχεια μου λένε οι φίλοι μου, οι γνωστοί μου, είμαστε περήφανοι, μου έρχονται μηνύματα, πραγματικά δεν έχω λόγια. Είμαι τόσο συγκινημένη που όλοι είναι δίπλα μου και δεν έχω λόγια πραγματικά. Πόσο σημαντικό ρόλο για σένα παίζει η πίστη? Την προσευχή σου την κάνεις πριν έναν αγώνα? Πάντα. Δεν είναι μόνο ο αγώνας. Την προσευχή σου πρέπει να την κάνεις κάθε φορά πριν παίζεις στην πισίνα. Πού νομίζω ότι οφείλεται η επιτυχία αυτής της συγκεκριμένης ομάδας? Νομίζω ότι δεν υπάρχει μαγικό φίλτρο. Υπάρχει ένας συνδυασμός όλων των πραγμάτων. Το καλό κλίμα που είχαμε μεταξύ μας, δέσιμο δηλαδή, χημεία. Από εκεί και πέρα πάρα πολύ δουλειά. Και είχαμε πάρα πολύ πάθος και πολύ πίστη και τρέλα για αυτό το παγκόσμιο. Οπότε πιστεύω ότι μας βγήκε θετικά όλο αυτό.